Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος. Στην τριήμερη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα τοποθετηθούν ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετείται επί του θέματος, κάνοντας λόγο για ιστορική μεταρρύθμιση που διευκολύνει τους απόδημους Έλληνες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Την ίδια ώρα οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι αλλά και διχασμένοι αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγου νομοσχεδίου. Να ψηφίσουν, γιατί όχι. Δημοκρατία δεν έχουμε. Βέβαια αυτό πρέπει να το σκεφτούν λιγάκι και οι ίδιοι. Για μένα πάλι αρνητικό θα είναι. Η απάντηση μου λέει θα είναι αρνητική. Γιατί να μην ψηφίσουν και αυτοί. Καλά, είναι βέβαια θέμα συλλογικής απόφασης αυτό. Σαν άτομο εγώ δηλαδή θα έλεγα αυτό που σας λέω και τώρα. Ας ψηφίσουν, άμα θέλουν να ψηφίσουν, τι να σας πω, ξέρω κι εγώ. Πάντως εγώ είμαι αρνητική. Ναι, από εκεί να ψηφίσουν για εδώ, για την Ελλάδα. Ναι, καλό είναι. Ναι, έτσι λέω ότι είναι καλό. Ό,τι καλύτερο. Εγώ προσωπικά, επειδή ζω Βρυξέλλες τώρα και ακούω από πολλούς εκεί Έλληνες που είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί με τις προηγούμενες εκλογές βέβαια το κάνανε απάνω στην πρεσβεία, αλλά έπρεπε να δηλώσει 2 μήνες πιο πριν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το μέτρο. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα σωστό μέτρο. Να σου πω την αλήθεια τώρα. Απ' τη μία, βέβαια, σαν Έλληνες πρέπει να ψηφίζουν από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να ψηφίζουν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. Εννοείται πως πρέπει να ψηφίζουν και Έλληνες. Απ' την άλλη, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ αντικειμενικότητα, γιατί πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί να ζουν κάπου να είναι πολύ πιο άνετοι, αλλά μην ξεχνάνε και οι Έλληνες πολίτες τις δυσκολίες που έχουν καθημερινά.